Λοιπόν, με έχουν πει χιλιαδιό. Ειδικά όταν έκανε εκείνο το βίντεο με τις αισθητικούς, που ομολογουμένως ήταν λάθος, γιατί πολλές αισθητικοί είναι επαγγελματίες αυτό που κάνουν και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά η ουσία του πράγματος ήταν ότι ήθελα να πω ότι πολλές αισθητικοί λένε και μπούρδες. Και πολλές δηλώνουν αισθητικοί χωρίς να είναι. Γιατί δεν είναι κάτι, ας πούμε, να δηλώνεις γιατρός χωρίς να είσαι. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε ένα νοσοκομείο να δηλώνεις γιατρός χωρίς να είσαι. Και δεν μπορείς να ανοίξεις ιατρείο χωρίς να είσαι γιατρός. Αλλά μπορείς να δουλεύεις στα Honda Center και να δηλώνεις αισθητικός χωρίς να είσαι. Ή μακιγιέρ χωρίς να είσαι. Και επειδή στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώνεις, εκείνο τον καιρό, επειδή περίμενα και περίοδο, είχα πάρα πολλά νεύρα και είχα εξαντιστεί γενικότερα ατάχος, ας πούμε, σε αισθητικούς. Και έγινε, ας πούμε, μετά της τρελής. Το τι βρυσίδια έφαγα δεν λέγεται. Μου την είπανε, με προσβάλλανε πάρα πάρα πολύ άσχημα. Συναχωρέθηκα. Είπα, λέω, θα κλείσω το κανάλι μου. Δεν αξίζει να δέχομαι τέτοιες προσβολές από αγνώστους. Στην τελική, εγώ βίντεο κάνω για την πλάκα μου. Δεν βγάζω λεφτά από αυτό το πράγμα. Είναι ένα χόμπι. Και έκανα τα βίντεο μου private για κάποια μέρες. Μου είπαν, έκανα δύο άτομα, τι μαλακίες, κάθεσαι και ασχολείσαι κτλ. Και πήρα μια ενσυνείδητη απόφαση. Ενσυνείδητη. Μια συνειδητοποιημένη απόφαση. Ότι θα κάνω βίντεο, όχι για τους viewers μου, αλλά για μένα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο τρυπάκι να προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους viewers σου και όχι να το κάνεις για σένα, σαφώς και μετά σε ενδιαφέρει και αν παίρνεις like ή dislike και τι σου λένε σαν σχόλια. Γιατί καλός ή κακός δεν το κάνεις για σένα, το κάνεις για τους viewers σου. Αν λοιπόν εσείς μου ζητήσετε στα σχόλια να κάνω ένα βιντεάκι με μακιγιάζ smoky. Και εγώ δεν θέλω να κάνω βιντεάκι με μακιγιάζ smoky. Δεν μου έρχεται και μου είναι ζόρι και δεν έχω ιδιαίτερη έμπνευση και δεν γουστάρω. Και παρόλα αυτά όμως το κάνω γιατί θέλω να το κάνω για να γίνω αρεστή σε εσάς, για να έχω views, γιατί μου το ζητήσατε, για να σας κάνω το χατήρι ή για το οτιδήποτε και μετά μου την πείτε, λογικό είναι να μου τη σπάσει. Και να πω γιατί το σαν dislike, ρε παιδιά, για το ένα ή για το άλλο. Και εδώ θέλω να έρθω στο θέμα της Νατάσας. Η Νατάσα, η Little Miss Makeup 81, πραγματικά ξέρει τι κάνει. Η κοπέλα σαν είναι πολύ καλή στη δουλειά της, πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Και δεν μιλάω τώρα για το απλό μακιγιάζ που κάνουμε και το smoky και αυτά. Μιλάω ότι μπορεί να κάνει πραγματικό μακιγιάζ, θεατρικό. Και αν είχατε μπει, γιατί τώρα δεν μπορείτε να μπείτε νομίζω στο Facebook, θα τα βλέπατε αυτά. Δέχτηκε μια πολύ άσχημη επίθεση και αποφάσισε να κάνει ένα βιντεάκι χιουμοριστικό, που δεν ήταν χιουμοριστικό γιατί τα είχε πάρει στο κρανίο η κοπέλα, και να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Μετά πρέπει να έγιναν και άλλες χοντράδες και το σημείο μαύρησε η ψυχή της και έκλεισε το κανάλι. Λοιπόν, αν τυχόν το βλέπει να τάσει αυτό το βιντεάκι. Αν δεν το βλέπει, φανταστείτε ότι μιλάω στην Νατάσα. Λοιπόν, Νατάσα, από τη στιγμή που περιμένεις επιβεβαίωση από τους viewers σου, είτε θετική είτε αρνητική, έχεις μπει ήδη στο τρυπάκι να μην είσαι αυθεντική. Και εγώ θέλω να αρέσω, ποιος δεν θέλει. Σε ποιον αρέσει να τον βρίζω, σε κανένα. Όμως, επειδή μέσα μου βαθιά ξέρω ότι αυτό το κάνω για την κάβλα μου και όχι για να μου πούνε ότι είναι ωραίο αυτό που κάνω, ότι είναι τέλειο, ότι. Και μέσα μου βαθιά ξέρω ότι καλός ή κακός, από τα 10 άτομα που θα δουν το βιντεάκι, τα 3 να συμφωνήσουν μαζί μου, τα 5 να βρουν στοιχεία που δεν τους αρέσουν
και τους αρέσουν και να είναι αδιάφορα προς εμένα. Και τα άλλα δύο που περισσεύουν να με κοροϊδεύουν από την αρχή ως το τέλος του βίντεο, γνωρίζοντας ότι αυτό συμβαίνει και μην ελπίζοντας για διαφορετικά ποσοστά, συνειδητοποιημένα, δεν με νοιάζει. Ούτε για τα views μου, ούτε για τα likes μου, ούτε για τα dislikes μου, ούτε για τα σχόλια. Τα οποία, ας πούμε, ένα σήμερα το πρωί πήρα ένα μήνυμα που με έλεγε είσαι αγάμητη, πες να σε γαμίσουν και να σε κάνουν. Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να το σβήσω. Δεν με νοιάζει. Πού ξέρω εγώ ποιος το έγραψε. Τι με νοιάζει, α. Whatever. Δηλαδή, και αν σε είπανε χοντρή, τι έγινε. Δηλαδή σε νοιάζει. Δηλαδή νομίζεις, και εδώ θέλω να καταλήξω, νομίζεις ότι στον δρόμο που περπατάς, από τα 10 άτομα που σε βλέπουν, τα 9 λένε τι ωραία κοπέλα. Εδώ είσαι λάθος. Από τα 10 άτομα που περπατάς στον δρόμο, αυτά τα ίδια ποσοστά που σου είπα, σκέφτονται δύο πράγματα για σένα. Απλά, τι γίνεται. Στον δρόμο και στην καθημερινή μας ζωή, ο άλλος δεν έχει τα κότσια να έρθει να σου το πει στα μούτρα, γιατί υπάρχουν συνέπειες. Π.χ. αν εγώ δείξω τη μάπα μου έτσι, όπως τη δείχνω τώρα, και αυτό δεν αρέσει σε μερικούς και με λένε σπυριάρα, όταν θα πάω στο φαρμακείο να εξυπηρετήσω ή όταν θα πάω να πιω έναν καφέ και θα έρθει η κασόν να μου πάρει παραγγελία, δεν θα μου πει «Καλησπέρα σας κυρία Σπυριάρα, τι θα θέλατε?» Θα πει «Καλησπέρα σας, τι θα θέλετε?» και πέρα σας θα πει «Ωραία τη Σπυριάρα που είσαι». Δεν θα μου το πει στα μούτρα, θα το σκεφτεί όμως. Στο ίντερνετ όμως αυτά τα άτομα που δεν μπορούν να το σου το πουν στα μούτρα, μπορούν και θα το πουν. Και είναι μία πραγματικότητα αυτή. Δεν... και σου δίνει μία πιο βαθιά μορφή αυτοπεποίθησης. Γιατί γνωρίζεις ότι όχι μόνο δεν γίνεται να αρέσεις σε όλους, στην πραγματικότητα δεν ξέρεις σε ποιους αρέσεις. Στην πραγματική ζωή, ναι. Ενώ τουλάχιστον στο YouTube ξέρεις σε ποιους αρέσεις. Τους αφήνουν θετικά σχόλια. Οι άλλοι 5 δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σου σχολιάσουν και οι άλλοι 2 ή 3 θα σε βρίζουν νυχθημερών. Πρόβλημά τους. Τρώνε το χρόνο τους. Ασχολούνται μαζί σου. Εσύ δεν κερδίζεις, δεν χάνεις τίποτα από αυτό. Χάνεις μόνο άμα έχεις μπει στη διαδικασία να προσπαθείς να ικανοποιείς αυτούς τους ανθρώπους. Θα μου πεις, γιατί εσύ, Ελίνα, γιατί το λες αυτό. Δηλαδή, εσένα θα σ' άρεσε, εμένα που με ξέρεις και που σε ξέρω και που λίγο πολύ βλέπουμε η μία τα βίντεο της άλλης και σχολιάζουμε, να μπω και να σου γράψω, Ελίνα, αυτό το βίντεο σου ήταν απέσιο κτλ. Όχι, δεν θα μ' άρεσε, ρε Νατάσα. Δεν θα μ' άρεσε. Θα σου απαντούσα έτσι όπως θα μου ερχόταν να σου απαντήσω και θα τελείωνε το θέμα εκεί. Ή δεν θα βλέπα τα βίντεο σου ή δεν θα, θα σε απέκλεια. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δίνεις πολύ βαρύτητα. Πολύ βαρύτητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχω, δεν θέλω viewers, βέβαια θέλω viewers. Αλλά θέλω τους δικούς μου viewers. Δεν θέλω πολλούς viewers ανεξαιρέτως. Γι' αυτό και το... και κάνω αυτό που γουστάρω εγώ. Όταν γουστάρω εγώ, άμα γουστάρω εγώ. Και σε όποιον γουστάρει. Ας με δει. Όπως δεν γουστάρει, ας μην με δει. Γι' αυτό και μετά όταν τρώω το βρυσίδι μου, δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω ότι στα αρχίδια μου, ότι εντάξει, αυτό ήθελα να κάνω, αυτό έκανα, σε όποιον αρέσουμε. Ενώ άμα κάνω κάτι που δεν το θέλω πραγματικά και το κάνω για να ικανοποιήσω τους άλλους, δηλαδή πω στη διαδικασία, χωρίς να θέλω, χωρίς να το έχω ιδιαίτερη όρεξη, να κάνω έρευνα, να ψάχνω και αυτή να καλλιτικά για να τα δείξω στους άλλους ή να κάνω ένα μακιγιάζ έτσι, γιατί τώρα έρχεται το φθινόπωρο και πρέπει να κάνω φθινοπωρινό μακιγιάζ και πρέπει να δείξω εκείνο και πρέπει να δείξω το άλλο και έκανε η άλλη τέτοιο βίντεο και πρέπει να το κάνω κι εγώ και πρέπει και πρέπει και πρέπει. Αυτό το πρέπει χαλάει όλη τη φάση. Και προφανώς για να θυχτείς τόσο πολύ και να σε πειράξεις τόσο πολύ, σημαίνει ότι κάπου τους είχες δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και αυτό ήταν το λάθος σου.
Δεν έπρεπε να τους δίνεις τη σοβαρότητα. Είσαι μεγάλη κοπέλα. Αν είναι δυνατό. Και τι έγινε κι άμα σου είπα να πάει να πεθάνεις και να πάει να γαμηθείς. Μα! Στο είπε κανένας. Εδώ μας το λέει ο φίλος, ο κολλητός σου το λέει. Και να στεναχωρηθείς μια μέρα για αυτό το πράγμα. Οπότε, δική μου συμβουλή, επειδή πραγματικά είσαι καλή σε αυτό που κάνεις και επειδή πραγματικά τα κανάλια σου είχαν κάτι να μας πούνε, κάτι να προσφέρουνε, άσχετα αν το στυλάκι σου αρέσει σε όλο τον κόσμο, μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, όπως και εγώ, αν είναι δυνατόν. Ο κόσμος είναι πολύ judgmental, εντάξει, πάρα πολύ επικριτικός. Αν μιλάω έτσι, μου λένε ότι μιλάω ζανταλικέρις. Αν μιλάω έτσι, γλυκά και τρυφερά, θα μου πούνε ότι μιλάω σαν να κάνω τσόντα. Εάν μιλάω έτσι και με αυτοεπίθεση, θα μου πούνε ότι είμαι ψώνιο. Αν είμαι αδύνατη, θα με πούνε ψανάρα. Αν είμαι χοντρή, θα με πούνε φάλαινα. Αν είμαι... μιλάω γρήγορα, θα με πούνε γλωσσοκοπάνα. Αν μιλάω αργά, θα με πούνε καθυστερημένη. Αν κάνω έτσι, θα με πούνε αλήθωρη. Έλεος, πείτε ό,τι θέλετε, χαίστηκα. Εγώ είμαι αυτή που είμαι και σε όποιον αρέσω. Σε όποιον δεν αρέσω, ας μην με βλέπει. Ας με κλείσει και τελείωσε. Έχω φύγει από τη ζωή του διαπαντός. Από τη δική μου ζωή δεν μπορώ να φύγω. Είμαι εγώ. Με τρώω στη μάπα κάθε μέρα. Στεναχωριέμαι με πολλά πράγματα στη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, αλλά δεν θα στεναχωριέμαι γιατί γνώμη ενός άσχετου. Με έχουν πληγώσει και με έχουν πληγώσει φίλοι, οικογένεια. Δεν με πληγώνουν, με πληγώνουν τον άσχετο. Αλλά να το κάνεις γιατί το θες εσύ, αυθεντικά εσύ. Και να μην πέσεις στην παγίδα. Γιατί είναι εύκολο. Όλοι έχουμε κάποιο ναρκισισμό μέσα μας. Όλοι θέλουμε να αρέσουμε. Να μην πέσεις στην παγίδα να θέλεις να αρέσεις. Γιατί έτσι και πέσεις στην παγίδα να θέλεις να αρέσεις. Χτυπάει το θηρό τηλέφωνο. Έτσι και πέσεις στην παγίδα να θέλεις να αρέσεις. Δεν θα αρέσεις. Ούτε καν στον ίδιο τον εαυτό σου στο τέλος. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Και έμεινε ένα θέμα ακόμα. Περιοδικά προσφορές. Το οποίο θα το αναλύσω σε άλλο βιντεάκι. Φιλάκια. Γεια σας. Πάω να πάρω το καναρινάκι μου το θηλυκό τώρα και θα σας δείξω και βίντεο με τα ζώκια μου. Γεια. Φιλιά. Crazy Elena. Go go. Go go. Go go. Bye bye.